Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας αθλητίας της εβδομάδας. Πρώτη αναμέτρηση. Θοδωρής και Γιώργος Παπαγαλαλάμπους. Έτοιμοι! Να δούμε το πρώτο διάβασμα της πίστας. Θα αλλάξει αρκετά πράγματα πλέον. Οι μονομαχίες μπορεί να είναι και μεικτές. Και άντρες και γυναίκες μπορούν να ψηφιστούν. Και να μονομαχήσουν μεταξύ τους. Και φυσικά κάθε νίκη σε αγώνα ασυλίας πλέον αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί θα είναι ένας εξτρά πόντος για τον τελευταίο αγώνα επάθλου. Έρχεται μεγάλο ταξίδι, το ξέρουν οι παίκτες ήδη. Δεν ξέρουν τον προορισμό. Θα το μάθουν ο Σονούπο. Ξετύλιξε πρώτος ο Θοδωρής, συνεχίζει, περνάει το ισπανικό γομάρι, έτσι λέγεται αυτό το εμπόδιο. Κατεβάζει και ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους. Πρέπει να φύγουν όλα τα σημαίακια εδώ, θα χρειαστεί να σκαρφαλώσουν οι παίκτες. Υπάρχει και ένα σημαίακι που είναι σε ψηλό σημείο και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Κατεβάζει ο Παπαχαραλάμπους, θέλουμε απλά να τα δούμε να φεύγουν από την θέση στην οποία έχουν τοποθετηθεί. Συνεχίζουν οι δύο παίκτες. Άλλες δύο κατασκευές και θα περάσουμε σε χρωματικό παζλ εδώ. Πρέπει να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη ροή τα παιδιά. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια, θυμίζει ένα πολύ γνωστό παιχνίδι. Πρέπει να μπουν στη σωστή θέση. Κουμπώνουν μόνο σε μια θέση, πρέπει να κλείσουν όλα τα κουτάκια. Τοποθετεί γρήγορα, ο Θοδωρής περνάει στις βολές. Πρέπει να φύγουν όλοι οι κύβοι τώρα από την κατασκευή για να έρθει ο πόντος στην ομάδα. Αυτός είναι ο στίβος τον οποίο θα παίξουν όλοι οι παίκτες. Να, πρώτος κύβος για τον Θοδωρή. Είναι αρκετά γεμάτος και σε εμπόδια και σε μια σειρά διαδικασιών πρέπει να ακολουθήσουν. Επιστρέφει ο Θοδωρής. Σημαδεύει, θα κάνει και δεύτερο κύβο. Ένας τρίτος είναι στην πρώτη βάση, καθαρίζει την πρώτη βάση. Και έχουμε άλλους πέντε τώρα στην πάνω. Απάντηση, ο Παπαχαραλάμπους πλησιάζει, έδιωξε και αυτός δύο κύβους. Το αντικείμενο που ρίχνουν οι παίκτες, βλέπετε, είναι και αυτό ένα μικρό κυβάκι. Νάκι καραμπόλι από τον Παπαχαραλάμπους, παραλίγο να κάνει διπλή εκεί. Απαντάει ο Θοδωρής. Άρα 4-3 τώρα για τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους. Πέρασε μπροστά. Θέλει καλό σημάδι σήμερα. Επιστρέφουν και οι δύο. Αστοχή ο Παπαχαραλάμπους, παραλίγο να διώξει άλλο ένα κυβάκι. Δύο κυβάκια για τον Γιώργο. 3 τώρα για τον Θοδωρή. Ισοφάρισε ο Θοδωρής. 2-2. Γρήγορα επιστροφή. Παίρνουν και πάλι θέση ο Παπαχαραλάμπους. Τελευταίος κύβος και για τους δύο ταυτόχρονα. Χάνουν την βολή. Έχει άλλο κυβάκι στα χέρια ο Γιώργος. Σημαδεύει και το κάνει 1-0 η κόκκινη ομάδα. Για πες, πώς ήταν το παρκούρ? Το παρκούρ κομπλέ. Ράχανε τις χρώμες στο Γκρίκο. Λίγο πρόσεξε να ράχανε μπλεχτήκα από ό,τι. Όλα τα λόγω πλέον. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι τόσο σημαντικά. Γι' αυτό μου λέει για το ζάμπο. Πάντως φάνηκε πολύ. Απλά μέσα από πάνω παίρνει παραπάνω δύναμη και μπορεί να βρει παραπάνω. Νομίζω ότι ο Γιώργος πέτυχε δύο. Μια φορά, ναι. Ναι, κάπως πέτυχε. Γιατί όπως χτύπησε στα πάνω που είναι κοντά, τα διπλά, την πάνω δύναμη και σε έργη. Σε έργη και το άλλο. Εκεί δεν προλαβαίνει. Ναι, ένα, δύο, τρία! Ανέχει το. Μια βολή. Ναι. Φρίσκανε, πέτυχε. Είχε μία βασικά. Την είχε μπροστά.